Τώρα τον παραλογισμό του Ερντογάν παρουσίασε στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού Ξηρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αρχηγό Γεεθά Κωνσταντίνο Φλόρο. Και να μείνουμε σε αυτό, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντική κίνηση η συγκεκριμένη και βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώ, Σπύρο, και είχαμε και μια στοιχομηθεία. Του λέει ο Φλόρο, πώ θα σα φαινόταν αν στον χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών το Τέξα ξαφνικά γινόταν Μεξικό. Διερωτήθηκε με την Αμερικανική πλευρά, λοιπόν, να απαντά πω κάθε χώρα έχει το δικαίωμα στην εδαφική τη ακαιρεότητα. Η ελληνική αποστολή ενημέρωσε του Αμερικανού αξιωματούχου για τι κόκκινε γραμμέ τη, καθώ και τι υπερπτήσει πάνω από τα νησιά Σπύρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΤΑΡ, η Ουάσιγκτον μέσω των συναντήσεων του κ. Φλόρου στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα θα είναι πάντοτε οχυρωμένη εναντί οποιασδήποτε απειλή, ενώ οι συναντήσει Φλόρου Παναγιοτόπουλου θα επισφραγίσουν τι συμφωνίε στα εξοπλιστικά. Κλείνω λέγοντα ότι σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο ΣΤΑΡ, κατά τη διάρκεια τη συνάντηση υπόθηκε ότι η αμυντική σχέση Ελλάδα ομάδα ΗΠΑ είναι από τι καλύτερε που έχει η Ουάσιγκτον στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική δήλωση. Ακριβώ και να δούμε ποια θα είναι η κίνηση τη Τουρκία από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τον αναλυτικό